αλλά δεν θα το στρογγυλέψω. Λοιπόν, δεν θα το στρογγυλέψω. Λοιπόν, για να καταλάβουμε, εδώ πέρα μιλάμε νομικά. Δεν μιλάμε το τι θέλουμε, αλλά το τι ισχύει και τι συνέπειες έχει, είναι σοβαρό το θέμα, μία ψήφος μας. Λοιπόν, εδώ πέρα από τον Ιούλιο του 22 έχει συσταθεί ένα νομικό πρόσωπο. Υπάρχει, τέρμα. Υπάρχει ένα νομικό, αυτοτελές νομικό πρόσωπο. Αυτό το νομικό πρόσωπο όφιλε από τις 9 Ιουλίου, από τις 9 Ιουλίου, να συσταθεί η διοίκησή του. Αυτή τη στιγμή δεν συστήνεται η διοίκησή του μέχρι σήμερα, συνιστά παράβαση καθήκοντος. Τέλεια και παύλα. Και δεύτερον, ότι ό,τι ζημία προκύπτει από τις 9 Ιουλίου, διόρθωσέ με συνάδελφε Δημοσθένη, ό,τι ζημία προκύπτει από τις 9 Ιουλίου και μετά, επειδή δεν έχει συσταθεί το Διοικητικό Συμβούλιο, υπάρχει απιστία. Διότι ο νόμος το λέει ρητά, ότι διοικείται από το τοπικό συμβούλιο, το λέει το ΦΕΚ. Ερμήνευσε μια διαθήκη. Λοιπόν, από την άλλη, οποιοδήποτε δήμαρχος και δημοτικό συμβούλιο δεν έχει την ευχέρεια να αποφασίσει αν θα δώσει την περιουσία του. Δεσμεύεται να παραδώσει. Και ο δήμαρχος, το δημοτικό συμβούλιο, αν δεν παραδώσει, πάλι διαπράττει παράβαση καθήκοντος και απιστία. Οφείλουμε να παραδώσουμε και οφείλουν να παραλάβουν. Εάν το νομικό αυτό πρόσωπο, το ίδρυμα, έχει προβλήματα, πώς θα τα λύσει ή αν δεν έχει συστημένη διοίκηση ώστε να λειτουργήσει η νομική του προσωπικότητα. Σαν να λέμε ότι τρέχουν τα προβλήματα σε ένα Δήμο, αλλά δεν παραλαμβάνει ο Δήμαρχος επειδή υπάρχουν χρέη και τρέχουν τα χρέη. Αυτό το πράγμα δεν έχει μόνο νομική βάση, αλλά δεν έχει και λογική. Όλα τα πράγματα έχουν συνέχεια. Αν θέλετε λοιπόν να λύσετε το πρόβλημα, το λέω καλή τύπηση και καλή προαίρεση. Αν θέλετε να λυθεί το πρόβλημα, πρέπει να συσταθεί το Διοικητικό Συμβούλιο, το οποίο αποτελεί, το λέω ρητά ο νόμος, να συσταθεί, να παραλάβει. Εμείς είμαστε υποχρεωμένοι να το παραδώσουμε. Να παραλάβει και αφήσει εμείς παραλάβει και βρει, θα κάνει μετά. Θέλει να βάλει ορκωτό, θέλει να κάνει ένα λογιστικό έλεγχο. Δεν σημαίνει. Αυτό είναι δικό σας θέμα. Αλλά χωρίς Διοικητικό Συμβούλιο, πώς θα εισπραχτούν οι οποιασδήποτε δωρεές? Είναι δυνατόν? Το Δημοτικό Συμβούλιο δεν έχει αρμοδιότητα. Διαπράττει παράβαση καθήκοντος, το καταλαβαίνουμε. Και τελευταίο θα να πω το εξής. Έχω την υπόνοια, αυτό που είπε ο Αναγιώτης. Άλλο είπα. Έχω την υπόνοια, είναι θέμα έρευνας, κύριε Γενικέ, ότι ο Δήμος μπορεί να κάνει δωρεά, αλλά απαιτείται έγκριση του Υπουργείου Οικονομικών, το οποίο εξετάζει τη σκοπιμότητα μιας δωρεάς. Αυτό το είχα συναντήσει ως νομαρχιακός σύμβουλος. Δεν ξέρω. Αλλά έχω την εντύπωση ότι ο Δήμος μπορεί να το εγγράψει, αλλά θέλει άδεια έγκριση του Υπουργείου Οικονομικών, το οποίο εξετάζει τη σκοπιμότητα και την οικονομική προσφορότητα αυτό που το οποίο δίνεται. Αυτό είναι θέμα εξέτασης. Αλλά εδώ πέρα δεν βρισκόμαστε για να πούμε τι θέλουμε, αλλά τι πρέπει να κάνουμε. Είναι μια τυπική διαδικασία, παιδιά, η οποία πρέπει να γίνει για να λειτουργήσει το έδρυμα και για να λυθούν τα προβλήματα. Αν δεν γίνει αυτό σήμερα, θα καταστραφεί, θα διαλύσει το έδρυμα. Τελείωσε. Αυτό είχα να πω.